Λίγες ημέρες πριν την επίσημη προκήρυξη των εκλογών και ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε όλη τη χώρα πολιτικές συγκεντρώσεις τελεχών, μελών και φίλων του κόμματος. Κατά τη διάρκεια κίνησης που έγινε στο νησί της Ζακύνθου, άδραξε την ευκαιρία ο Υφυπουργός Αθλητισμού και Βουλευτής Ζακύνθου Σταύρος Κοντονής να ανοίξει τα χαρτιά του για τις μελλοντικές πολιτικές προθέσεις και σχέδιά του. Κυρίως διέψευσε τις διαρροές που τον ήθελαν να μετακινείται στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ή Β' Αθηνών, ξεκαθαρίζοντας ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στη Ζάκυνθο. Ότι θα είναι υποψήφιος στη Ζάκυνθο, διότι ερχόμενος προχθές βρέθηκα μπροστά σε ένα τσουνάμι ερωτήσεων που θα είναι υποψήφιος. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον κωμικό, γιατί έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εκλογική μάχη. Κάθε φορά που έχουμε εκλογές, να λέμε πού θα είναι υποψήφιος ο Κοντονής. Και λάθη και παραλήψεις και υπερεκτιμήσεις και θετικά στοιχεία που περιέχει αυτή η συμφωνία. Τα θετικά στοιχεία δεν την κάνουν μια ικανοποιητική συμφωνία. Το τονίζω αυτό. Αλλά είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Ότι τα πέτυχε αυτή η κυβέρνηση. Και τα πέτυχε διότι έχει ένα πρόσημο στην πολιτική της που είναι το πρόσημο υποστήριξης του κόσμου της εργασίας. Όπως δεν πετύχαμε άμεσα αυτά που θέλαμε για τους αγρότες. Ο κ. Κοντονής αναφέρθηκε στο μέχρι σήμερα κυβερνητικό έργο, κάνοντας σκληρή αυτοκριτική για το έργο της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα διολόγησε γιατί η κυβέρνηση της αριστεράς υπερέχει των άλλων και τι πέτυχε στο σύντομο διάστημα της διακυβέρνησης της χώρας έναντι των προκατόχων της.